Κύριε Υπουργέ, η ανάλυση που αναπτύξατε πριν λίγο στην ομιλία σας, νομίζουμε ότι τεκμηριωμένα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είναι εντελώς εξωπραγματική. Ο λαός στενάζει και αυτό το παραγράφεται και μοιάζει σαν αυτό το αμίμητο. Αφού δεν έχετε ψωμί, να φάτε παντεσπάνι. Και ξέρετε ότι αυτά δεν περνούν απαρατήρητα από τον ελληνικό λαό, του οποίου προσπαθείτε να υποτιμήσετε τη σκέψη. Ό,τι και να ισχυριστείτε, δεν μπορεί να αποκρύψετε ότι κάθε νομοσχέδιο που καταθέτει η κυβέρνηση στη Βουλή πλήττει εργατικά λαϊκά δικαιώματα και τα πλήττει βάναυσα, γιατί η πολιτική σας είναι κομμένη και ραμμένη στο πατρόν της αντιλαϊκής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου και την αύξηση της κερδοφορίας του, όπως έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό είναι το κριτήριο και για το σημερινό ασφαλιστικό νομοσχέδιο, του οποίου το στίγμα δίνει η διαιώνιση της οδυνηρής κατάστασης που έχει προκαλέσει στους συνταξιούχους το βάρβαρο νομοθετικό πλαίσιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Με πρωταγωνιστικό το ρόλο του νόμου Κατρούγκαλου, με το διαχωρισμό σε εθνική σύνταξη πείνας και ελάχιστη ανταποδοτική, την προσωπική διαφορά, την τραγική μείωση του συντελεστή αναπλήρωσης, την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, της 13ης και 14ης σύνταξης. Αυτό το τερατούργημα εφαρμόζει και η Νέα Δημοκρατία και προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι με ρυθμίσεις που προβάλλει, αλλά στην πράξη διαιωνίζουν τη φτώχεια και την εξαθλίωση, με επιδόματα ψίχουλα που τα πληρώνουν ακριβά τα λαϊκά στρώματα μέσα από τη ληστρική φορολογία. Οι κυβερνητικοί βουλευτές διαφημίζουν την αύξηση του 7% μόνο για τις κύριες συντάξεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αλλά βιάζουν την πραγματικότητα. Τι κρύβουν? Κρύβουν τις μεγάλες μειώσεις και το πάγωμα των συντάξεων για πάνω από μια δεκαετία, το γεγονός ότι ο πληθωρισμός ξεπερνά το 10% και η τρομακτική ακρίβεια εξανεμίζει κάθε αύξηση. Η πρόσφατη επιτυχημένη πανελλαδική απεργία στις 9 Νοέμβρη και οι μεγαλειώδεις απεργιακές διαδηλώσεις έδωσαν αποφασιστική απάντηση στην αντιλαϊκή πολιτική και το μεγάλο κεφάλαιο. Και ο αγώνας θα κλιμακωθεί για ικανοποιητικές συλλογικές συμβάσεις, την αύξηση των μισθών και των συντάξεων πάνω από τον πληθωρισμό, την κατάργηση των αντιλαϊκών νόμων, την προστασία της υγείας και της ζωής του λαού, την κατάργηση των χαρατσιών του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος βρίσκεται στο πλευρό των εργατοϋπαλλήλων, των βιοπαλλεστών αγροτών και επαγγελματιών, εν ενεργεία και συνταξιούχων, και τα συμφέροντά τους υπηρετούν οι 5 σημαντικές τροπολογίες που κατέθεσε στο σημερινό νομοσχέδιο για να πάρουν πραγματική ανάσα οι εργατικές λαϊκές οικογένειες, για να σταματήσουν οι πληστηριασμοί σε βάρος της πρώτης κύριας κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών οικοκυριών, να μην μπορούν οι γήπες των φανς να αρπάξουν τα σπίτια των θυμάτων της πολιτικής σας, όπως η χαμηλοσυνταξιούχος δημοσιογράφος προχθές. Οι τροπολογίες θέτουν συγκεκριμένα ζητήματα για την καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, για να γίνουν αναγκαίες ρυθμίσεις για τα χρέη ατομικής ασφάλισης προς τα ασφαλιστικά ταμεία των μη μισθωτών και των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, για τη μείωση των εισφορών, για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων
και την απαλλαγή από την καταβολή εισφοράς για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας, για τη ρύθμιση του ΕΦΑΠΑΞ των ελευθεροεπαγγελματιών μηχανικών, ιδού η Ρόδος, το λέμε σε όλους, η απόρριψη των τροπολογιών του ΚΚΕ είναι πράξη εχθρική και έτσι θα την αντιμετωπίσουν οι λαϊκές δυνάμεις. Κυρίες και κύριοι, αργά το βράδυ, χθες, κατατέθηκε τροπολογία της κυβέρνησης που προβλέπει παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ μέχρι 7 Δευτέρου 2023 με στόχο να ολοκληρωθεί το ξεπούλημα της επιχείρησης, να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί της ντροπής με αδίσταχτη απειλή φτώχευσης της επιχείρησης αν δεν ολοκληρωθεί η μετάβαση εντός κάποιων μηνών. Τι θα κάνετε? Τι θα κάνετε? Ποιος μπορεί να αναλάβει αυτή την ευθύνη αυτού του εγκλήματος? Του εγκλήματος που προετοίμασαν από κοινού Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι κυβερνήσεις με τη σχεδιασμένη απαξίωση της ΛΑΡΚΟ και ολοκληρώνει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος των 1.000 και πάνω εργαζομένων και των οικογενειών τους, του λαού της Στερεάς και άλλων περιοχών. Η λειτουργία της ΛΑΡΚΟ έχει σταματήσει από την 1η Αυγούστου του 2022 και σε μια περίοδο που οι τιμές του νικελίου, που είναι σε ανωδική πορεία, έχουν σταθεροποιηθεί στις 30.000 ευρώ τον τόνο. Μέσα στα 3 χρόνια που πραγματοποιείται η εκαθάριση, η ΛΑΡΚΟ έχει εγκαταληφθεί στο εργοστάσιο και τα μεταλλεία. Δεν υλοποιείται κανένα σχέδιο συντήρησης και προετοιμασίας επαναλειτουργίας. Εάν δεν υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση που θα αναιρεί το προηγούμενο βάρβαρο καθεστώς, την 1η του Γενάρη όλοι οι εργαζόμενοι θα βρεθούν στο Ταμείο Ανεργίας και θα πληρώσετε πολιτικά για αυτό το έγκλημα. Σπαταλήθηκε κρατικό χρήμα, το οποίο αν είχε δοθεί το Φλεβάρι του 2020 για τον εξυγχρονισμό της ΛΑΡΚΟ, σήμερα θα μιλούσαμε για μια κρατική επιχείρηση που θα πρόσφερε εκατομμύρια ευρώ σε μηνιαία βάση. Έγινε κλοπή του μόχθου των εργαζομένων, των μικρών αυτοαπασχολούμενων, κατακρεουργήθηκαν τα δικαιώματά τους. Με βάση τα δημοσιεύματα, εργοστάσιο, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα γης που περιέχουν νικέλιο και κοβάλτιο, 2 λιμάνια, 2 εργατικοί οικισμοί, 1.000 περίπου διαμερισμάτων και άλλα δίνονται με 5 ευρώ το στρέμμα, ποσό που αντιστοιχεί σε μια εβδομάδα παραγωγής της ΛΑΡΚΟ. Η κυβέρνηση θα δώσει τα μοναδικά κοιτάσματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποθέματα 2 εκατομμυρίων τόνων νικελίου, δηλαδή 60 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι του γελίου ποσού των 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που πρόσφαραν οι Ιρλανδοί ή έναντι του εξευτελιστικού ποσού που πρόσφερε η κοινοπραξία Γεκτέρνα στο διαγωνισμό του ειδικού διαχειριστή. Το μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής σίδηρου νικελίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει δυνατότητες παραγωγής 60 τόνους ανά ημέρα, δηλαδή 1.800.000 ευρώ την ημέρα, επιχειρείτε να το χαρίσετε έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για σκάνδαλο μεγατόνων που τονίζει τον ταξικό χαρακτήρα της πολιτικής σας. Οι εργαζόμενοι δίνουν 3 χρόνια ηρωικό αγώνα. Υπερασπίζονται και θα υπερασπιστούν μέχρι το τέλος την εργασία τους, τα δικαιώματα και τη συνέχιση της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ. Αυτόν τον αγώνα
στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας για να ανοίξει η Λάρκο και να διασφαλιστεί η ενιαία επαναλειτουργία της επιχείρησης, να εξασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων, να τους επιστραφούν οι περικοπές που έγιναν την τελευταία τριετία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.